Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έτσι όπως τα είπατε, είναι, είχα τη σχετική ενημέρωση. Κύριε Υπουργέ, είναι απαράδεκτη κατάσταση στις δομές και τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στο νομό Ηρακλείου, το μεγαλύτερο νομό της Κρήτης. Συγκεκριμένα, η ψυχιατρική κλινική του Παγνή εξυπηρετεί όλη την Ανατολική Κρήτη και το λέω αυτό διότι παρά τις δεσμεύσεις χρόνων και τις αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού του Λασιθίου δεν έχει δημιουργηθεί ψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια η κλινική να λειτουργεί πάνω από τα όρια της με δεκάδες ράντζα στους διαδρόμους σε τακτική βάση, συνθήκες αναξιοπρεπείς και απαράδεκτες για την νοσηλεία και αποκατάσταση ψυχικών πασχόντων. Μάλιστα, οι τέσσερις ψυχίατροι που καλύπτουν εφημεριακά την ψυχιατρική κλινική δέχτηκαν πρόσφατα ένα απαράδεκτο εντέλεσθε να εφημερεύουν και ως παιδοψυχίατροι για την παιδοψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου, η οποία έχει μείνει με έναν μόνο παιδοψυχίατρο και αδυνατεί να συνεχίσει με ασφαλείς όρους τη λειτουργία της. Πρόκειται για μια άκρως αντιεπιστημονική απόφαση που θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουργία και των δύο κλινικών, ενάντια στην οποία έχουν ταχθεί τα συνδικαλιστικά και τα επιστημονικά όργανα ψυχιάτρων και παιδοψυχιάτρων. Εδώ και δεκαετίες οι δύο αυτές ειδικότητες έχουν διαχωριστεί και παραμένει σε πλήρη ισχύ η νομοθεσία που καθιστά παράνομη κάθε προσπάθεια άσκησης μιας ειδικότητας από μία άλλη. Την ίδια ώρα, ένας μόνο ψυχίατρος βρίσκεται αυτή τη στιγμή εν ενεργεία στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου και άλλη μία ψυχίατρος στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο. Επιπλέον, στις 6 Ιανουαρίου, οι εργαζόμενοι της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Ηρακλείου, με επιστολή τους, ενημέρωσαν τη διοίκηση του Παγνή ότι από 13/9 αυτού του χρόνου, του 24, η λειτουργία της μονάδας αναγκαστικά αναστέλλεται, καθώς παρά τις διαβεβαιώσεις ότι οι συμβάσεις τους θα ανανεωθούν μετά τη λήξη τους, στις 31/7/2024 αυτό δεν έγινε ποτέ, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι και σήμερα απλήρωτοι. Σημειώνουμε ότι η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Ηρακλείου παρακολουθεί πάνω από 4.000 ασθενείς της ενδοχώρας του Ηρακλείου, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που διακόπτεται η λειτουργία της λόγω μη συνέχισης της χρηματοδότησης. Τέλος, οι συμβάσεις των εργαζομένων στα κέντρα διπλής διάγνωσης του ΚΕΘΕΑ και οι κινητές μονάδες που δημιουργήθηκαν με ΕΣΠΑ λήγουν το Δεκέμβρη και οι εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει καμία απάντηση για την προοπτική ανανέωσή τους. Για το ΚΕΘΕΑ Ριάδνη στο Ηράκλειο, αυτό αφορά 13 εργαζόμενους με πολύτιμες γνώσεις, πείρα και δεσμούς βέβαια με τους θεραπευόμενους και τις οικογένειές τους. Ταυτόχρονα όλες οι μονάδες του ΚΕΘΕΑ είναι σημαντικά υποστελεχωμένες τη στιγμή που τα αιτήματα για θεραπεία στο νομό Ηρακλείου ολοένα και αυξάνονται. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να πάρθει πίσω η απόφαση του ΚΕΣΥ για εφημεριακή κάλυψη της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Παγνή από ψυχιάτρους ενηλίκων και να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση και συνέχιση λειτουργίας της κινητής μονάδας και της μονάδας διπλής διάγνωσης του ΚΕΘΕΑ Ριάδνη και η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας να ενταχθεί στο δημόσιο σύστημα υγείας με συνέχιση χρηματοδότησης μόνιμο προσωπικό και τέλος να ενισχυθούν άμεσα με προσωπικό όλων των ειδικοτήτων οι λοιπές κλινικές και δομές ψυχικής υγείας στο νομό Ηρακλείου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, ο κύριος Φάμαλος προηγουμένως ρώτησε για θέμα που αφορούσε την προηγούμενη μου θητεία και ξέρετε πόσο δύσκολο με ένα συγκρατηθώ και μην απαντάω όταν κάτι με αφορά. Αλλά τέλος πάντων το προσπάθησα. Ό,τι ακούστηκε είναι τελείως λάθος. Λοιπόν, έρχομαι, κύριε Συντυχάκη, κύριε συνάδελφε, που για άλλη μια φορά θέλω να εξάρω και το λέω χωρίς ίχνος ειρωνίας, το λέω με πάσα ειλικρίνεια, το πραγματικά ζωηρό σου ενδιαφέρον για τις όλες δομές υγείας της Κρήτης. Το παραδέχομαι, είσαι μακράν ο πρώτος ερωτής βουλευτής για τα θέματα αυτά που έχω συναντήσει, όχι στην παρούσα θητεία μου, κύριε Πρόεδρε, θα έλεγα στη σταδιοδρομία μου ως υπουργός. Και σας ευχαριστώ, εμένα η Βουλή μου αρέσει. Όμως οφείλω να βάζω τα πράγματα σε μια σειρά. Πρώτον, όσο αφορά την αποπληρωμή των δεδουλευμένων και την παράταση των συμβάσεων, ο κύριος Χαλκιαδάκης Γεώργιος, διοικητής του Παγνή, απήντησε στις 18/9/2024, διαβάζω την απάντησή του.
η απάντηση προκλήθηκε από την ερώτησή σας όταν πήραμε στοιχεία για να απαντήσουμε. Δηλαδή, σας απαντώ τώρα λόγω της ερωτήσεως. Δεν κάνω κριτική. Καλώς ρωτήσατε και δίνετε απάντηση. Αυτό εννοώ, έτσι για να μάξει εδώ. Η αποπληρωμή των δουλευμένων και η παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας Παγνή έχει ολοκληρωθεί και η κινητή μονάδα ψυχικής υγείας Παγνή θα συνεχίσει το πολύ σημαντικό έργο της. Πάρτε το για τα πρακτικά. Να δοθεί και στον κύριο συνάδελφο. Όσο αφορά δε το άλλο σας ερώτημα σχετικά με την εφημέρευση της παιδοψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, σας δίνω πάλι την απάντηση με ημερομηνία 7 Οκτώβου του 2024, όπου έχει γίνει δεκτή από τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Βαρτζόπουλο εν προκειμένου, η γνωμοδότηση του ΚΕΣΥ αναφορικά με την εφημέρευση της παιδοψυχιατρικής και δίνει εντολή ο προϊστάμενος Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας κύριος Κουφάκης στην ΥΠΕ για τις ενέργειές να συνεχιστεί κανονικά εφημερίδες. Πάρτε και αυτό για τα πρακτικά. Το λέω διότι ασφαλώς και δεν θα αφήναμε να μην λειτουργήσει η μονάδα. Πάω όμως τώρα να μιλήσω και στα γενικά. Ή μάλλον όχι, να τα πω στη δευτερολογία μου, κύριε Πρόεδρε, είμαστε στα 3 λεπτά. Ας τα πω στη δευτερολογία μία φορά. Πολύ σύντομη η απάντηση του Υπουργού. Έθεσα όμως αρκετά πολλά ζητήματα. Είναι καλό είναι όμως να απαντιώνται στην πρωτολογία για να έχει ενδιαφέρον και η δευτερολογία η δική μου και η δική σας μετά. Μπορεί ο κ. Χαλιαδάκης να απάντησε ότι έχει εξασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας, αλλά ξέρετε ότι η λειτουργία της κινητής μονάδας εξαρτάται από την λειτουργία του ΕΣΠΑ, που σημαίνει τι, ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτη η λειτουργία του. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει το κράτος να εξασφαλίσει τη λειτουργία, την συνέχιση λειτουργίας της κινητής μονάδας ψυχικής υγείας. Το γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Υπουργέ, ότι οι ψυχικές ασθένειες έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά την πανδημία, κυρίως μετά την πανδημία. Ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είχε προειδοποιήσει ότι θα πάρουν τη μορφή τσουνάμι. Άρα είναι ένα θέμα κατά πόσο η κυβέρνηση έχει αντιστοιχηθεί με αυτές τις νέες αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν ειδικά μετά την πανδημία. Αντίθετα όμως, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί μετά το κλείσιμο του ψυχιατρικού νοσοκομείου Χανίων, που έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Και ποια είναι τα μέτρα που η κυβέρνηση πήρε? Έφερε μέσα στο καλοκαίρι με διαδικασίες fast track ένα νομοσχέδιο επικίνδυνο, αντιεπιστημονικό, εγκληματικό, έτσι το χαρακτηρίσαμε, ολοκληρώνοντας τη λεγόμενη ψυχιατρική μεταρρύθμιση, που σημαίνει ότι μπαίνει τα φόπλακα στις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ανοίγοντας διάπλατα και της απεξάρτησης, ανοίγοντας διάπλατα τις πόρτες σε ιδιώτες, σε κάθε λογής ΑΜΚΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου δέχεται ένα διαρκώς αυξανόμενο όγκο νοσηλευωμένων, με αποτέλεσμα να μην επαρκεί ο συνήθις αριθμός κρεβατιών και τα ράντσα να αυξάνονται διαρκώς. Η κατάσταση επιβαρύνεται και από το γεγονός ότι στην κλινική νοσηλεύονται άνθρωποι που για διαφόρους λόγους θα έπρεπε να βρίσκονται αλλού. Μιλάμε για χρόνιους υπολοιματικούς ασθενείς, εξαρτημένοι από ναρκωτικά και αλκοόλ, και αυτό λόγω έλλειψης αντίστοιχων δομών. Το ίδιο θα συμβεί τώρα με την κατάργηση των δύο ψυχιατρικών νοσοκομείων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Μην νομίζετε ότι θα υπάρχει κάποια βελτίωση με τη μετατροπή τους από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σε αποκεντρωμένες διοικήσεις που προοδευτικά θα μετατραπούν βέβαια σε κουφάρια κτηρίων, και εδώ θα είμαστε, να μου το θυμηθείτε, χωρίς προσωπικό και χωρίς υποδομές. Χωρίς λοιπόν να ανοίξουν νέες δομές δημόσιες και αντί να επεκτείνουν την υπάρχουσα ψυχιατρική κλινική του Παγνή, την κόψατε στη μέση. Την κόψατε. Τη διαιρέσατε σε τμήμα οξέων, ακούσιες και βαριές ασθένειες, σε ένα υποτυπώδη χώρο 170 τετραγωνικών μέτρων και σε βραχίες νοσηλείας. Είναι η μοναδική δημόσια κλινική, προσέξτε, σε λαθή σύνθηκε η Ηράκλειο. Δεν επηρεάζει τώρα το Ηράκλειο μόνο, επηρεάζει δύο νόμους της Κρήτης, την Ανατολική Κρήτη, που καλείται να καλύψει τις ανάγκες εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων. Το 40 με 50% των εισαγωγών είναι ακούσιες, δηλαδή μέσω εισαγγελικής παρέμβασης. Αυτά σε συνδυασμό με την αύξηση των κρουσμάτων κατά τους θερινούς μήνες
και την τουριστική περίοδο δημιουργούν ακόμα πιο εκρηκτικές καταστάσεις, όπως σε ράντζα συνοστίζονται ασθενείς με διάφορες φυσικές ασθένειες, προσωπικό, δεν υπάρχει χώρος για να ανασάνει. Οι θέσεις λοιπόν στις δημόσιες μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης είναι κάτι ελάχιστες. Το σημαντικό φορτίο της φροντίδας των ψυχικών ασθενών σε οικονομικό και όχι μόνο επίπεδο αναλαμβάνουν οι οικογένειές τους, εφόσον υπάρχουν και με την προϋπόθεση ότι μπορούν να ανταποκριθούν. Εδώ λοιπόν εκτελήσεται μια τραγωδία, κύριε Υπουργέ. Οι ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων καταντούν άσυλα. Δεύτερο ζήτημα, η ανυπαρξία δομών φιλοξενίας παιδιών και εφήβων που χρήζουν εξειδικευμένης φροντίδας με χρόνια αναπτυξιακά προβλήματα, σοβαρές ψυχικές παθήσεις ή ψυχοκοινωνικά προβλήματα. Οι ελάχιστες δομές που λειτουργούν, οι ελάχιστες θέσεις φιλοξενίας καθιστούν σχεδόν αδύνατο να βρεθεί καινή θέση για κάποιο παιδί ή έφηβο που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Ολοκληρώστε, κύριε συνάδελφε. Εμείς, και θα κλείσω, από το 2019, κύριε Υπουργέ, ως ΚΚΕ, προειδοποιούσαμε ότι η παιδοψυχιατρική κλινική αντιμετωπίζει από την αρχή της λειτουργίας της σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού όλων των κατηγοριών. Και φυσικά με έναν τρόπο στελέχωσης, όπως γνωρίζετε, μπλοκάκια, συμβάσεις ορισμένου χρόνου και πάει λέγοντας. Κατά συνέπεια, αυτή η πολιτική ψυχιατρικής μεταρρύθμισης δεν είναι απλώς χάλια. Είναι το μαύρο της το χάλι, είναι εγκληματική, πέρα από το ότι είναι και αντιεπιστημονική και όλα όσα σας είπα. Οι δημόσιες δομές πεθαίνουν, ζήτω η ψυχιατρική μεταρρύθμιση που πέτυχε, κύριε Υπουργέ. Πετύχατε πραγματικά, για να είμαστε ειλικρινείς, τη δραστική περικοπή των κρατικών δαπανών, τη δραστική μείωση των κλινών, την παράδοση των υπηρεσιών αυτών σε ιδιώτες που βγάζουν τα άνομα κέρδη τους από τον ψυχικό πόνο των ίδιων των ανθρώπων. Εμείς καλούμε το λαό, φυσικά δεν περιμένουμε απαντήσεις που θα λύνουν οριστικά το πρόβλημα ή τουλάχιστον να τον αναπτύξουν. Κλείνω με αυτό, Εμείς καλούμε το λαό να δώσει τη δική του πάλη και να διεκδικήσει να παλέψει για σύγχρονες και υψηλού επίπεδου δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας με την αποκλειστική ευθύνη του κράτους. Ευχαριστώ.